δεκάρια, πάλι έπαιξε κάτω. Έλα, πάλι. Εδώ, εδώ. Μήνε, μήνε. Πάκι, πάκι. Μπράβο, για τέτοιο. Να λουπάξω, γρήγορα. Όσο είπα. Έλα, Μιχάλη. Πάκι. Πού θα Γιάννη. Άντε, Ο Τάκος είναι εκεί πίσω εκεί, μια φορά ακόμα να κόπει κάθε υποψία της ενέργειας από τον Αμόνι. Ώρα της αλλαγής για το παιχνίδι. Έγινε η αλλαγή. Είδαμε τον Πιτσιρικά. Αρκετά μικροί παίκτες στην Ομόνια. Κομμένη σημαία του κυρίου Βασάκη. Πόδειξε offside. Το παίκτη του ΠΑΟΚ 0-2. Πλησιάζει στη λήξη το παιχνίδι. Προκριματικός αγώνα κυπέλου Ψηρακλείου στο γήπεδο Σκουρέλου 0-2. Ομόνια ΠΑΟΚ. Πρωταγωνιστής στον αγώνα τον ΠΑΟΚ βέβαια. Η ομάδα του Κρουσόνα. Παπαδάκης πίσω στο φράγκο, ηρεμία. Ωραία κυκλοφορία σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού από την πλευρά ΠΑΟΚ. Ιδιωτική ομάδα, η ομάδα του κ. Χατζηδιαμαντή. Στο Λεμπιού ρέφερι. Δείχνει ότι φέτος θα είναι πρωταγωνίστρια στην Α1 Ψηρακλείου. Θετικά και τα δείγματα από την υπεδούχο ομάδα της Ομόνιας με τα νεαρά παιδιά, με τη νέα προσπάθεια στη Β1 με δικά της παιδιά. Ο Παρδάκης. Επίθεση τώρα για τον ΠΑΟΚ. Συρτική προσποίηση. Αυτό ήταν το λάθος. Εκεί έγινε το λάθος. Ήταν όμως πάρα πολύ οργανωμένη επίθεση. Η κάρτα για τη ρίξη την μπάλα. Κάρτα.
Νίκο, Νίκο, φύγε εσύ. Νίκο, θα το κάνει μικρός. Όχι, μικρός. Γεια σας, ποιο θα πάρει μπάλα, Νίκο. Τι τα μπάλα. Έτσι για να μάθουμε, δεν ξέρω. Επικροτεί ο κύριος Καζδιαμαντής την απόφαση του Λαλιώτη να διώξει, να δώσει κάρτα στον παίκτη του. Έτσι για να μάθουμε. Να το ξαναδείτε αυτό. Με την κλώτση στην μπάλα. Να δικαιολόγητα εκεί. Εκεί παλιά και ένα υπέροχο γκολ, εξαιρετική μεταβίβαση και ένα υπέροχο γκολ και είναι η λήξη από τον κύριο Λαλιώτη, 0-3 με την εκπροή ακριβώς, ο ΠΑΟΚ. Σιωπή. 0-3.